Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μαζέψω ό,τι μπορεί να μαζευτεί από αυτή όλη τη διαδικασία. Ξεκινάω από μία παρατήρηση για την αυταίρετη δόμηση, κύριε Υπουργέ. Μας λέτε για να γίνω όταν τα παρατηρητήρια για να δουλέψει όλο αυτό. Εμείς έπρεπε να προσλάβουμε 500 μηχανικούς. Εγώ ακούστε πώς το ακούω αυτό. Ότι για να αντιμετωπίσουμε τη βία, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια, πρέπει να προσλάβουμε 1.000 ειδικούς φρουρούς. Θα κάνω λοιπόν τα συμπεράσματα δικά μας, έτσι, δικά σας. Θα κάνω όμως μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να απαντήσω στον κύριο Υπουργό, μήπως καταλάβει γιατί λέμε ότι ο ΔΙΘ δεν είναι δημόσιος φορέας. Γιατί θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Γιατί δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο που υποτίθεται ότι προβλέπει το μετοχικό κεφάλαιο, ανήκει 100% στο δημόσιο. Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει και άλλους φορείς που ανήκαν εντελώς στο δημόσιο και άλλαξε και η μετοχική σύνθεση μια χαρά και γίνανε ιδιωτικές εταιρείες. Εξαίρεση του ΟΔΙΘ ΑΕ από δημόσιες συμβάσεις και από την ψηφιακή διαφάνεια. Προβλέπεται ρητά ότι δεν ανήκει στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Καμία διάταξη δεν αναγνωρίζει κανέναν κοινοφελή χαρακτήρα. Αρνείστε το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίηση του υδάτινου σπόρου της Θεσσαλίας. Δεν βλέπετε ότι προβλέπονται μπόνους για τα μέλη του, υψηλότερο μισθολόγιο, με αποτέλεσμα η τιμή του νερού να οδηγηθεί στα ύψη. Μπερδεύετε τις απαιτήσεις οδηγίες πλαίσιο για το νερό 2060. Γενικόλογες απαντήσεις, τελείως άσχετες πολλές φορές με το περιεχόμενο, είναι απαντήσεις υπεκφυγής. 6 μήνες μετά την τεράστια καταστροφή, η Θεσσαλία παραμένει γονατισμένη στις λάσπες. Είναι απογοητευτικό ότι η μόνη απάντηση του ΙΠΕΝ είναι η ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων της και ένα επιστημονικά χαμηλωτάτου επίπεδου σχέδιο που τη γεμίζει μπετά, ξερίζωμα βλάστησης, πανάκριβα έργα που μόνο περισσότερες καταστροφές υπόσχονται. Στο άρθρο 3, στην ίδρυση του ΟΔΙΘ ΑΕ, υπάρχει σαφής αναφορά σε κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Μπορούμε να το δούμε όλοι. Καμία αναφορά σε μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καμία διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος εκτός από μια σαφή μνήα του δημόσιου συμφέροντος, παρεκκλήσεις από την νομοθεσία που εγγυάται τον δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕ του δημοσίου. Στο άρθρο 4, στο καταστατικό του ΔΙΘ ΑΕ, προβλέπει ότι συντάσσει το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και ότι συντάσσει master plan για την αντιπλημμυρική προστασία. Μόνο που το σχέδιο που καθορίζει το μέλλον της Θεσσαλίας έχει ήδη εκπονηθεί πριν καλά-καλά ιδρυθεί, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Το έχει συντάξει από πριν μια εμπορική εταιρεία, όχι ένας επιστημονικός φορέας, μια εμπορική εταιρεία. Το σχέδιο αυτό θα χαράξει το μέλλον της Θεσσαλίας και είναι χαμηλότερο επίπεδο, όπως είπε η ΒΒΕΦ, πολύ εύστοχα από μια μέτρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή από μια προπτυχιακού επίπεδου εργασία. Για τα έσοδα του ΟΔΙΘ προβλέπεται επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού και υψηλότερες αμοιβές και έσοδα από πρόστιμα και θα τον πληρώνει το κράτος στον ιδιωτικό οργανισμό και θα είναι κερδοσκοπικός και θα δίνει μπόνους στα υψηλά αμοιβόμενα στελέχη του και θα εκμεταλλεύεται τους υδάτινους πόρους της Θεσσαλίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέει ο νόμος. Δεν το λέω εγώ. Στο καταστατικό του ΟΔΙΘ προβλέπονται υψηλότερες αμοιβές, όπως είπαμε. Λαμβάνω όμως και μπόνους και ρωτάω, όταν πετυχαίνουν, ποιους στόχους λαμβάνουν μπόνους? Πωλήσεων, επιβολής προστήμων, αφού δεν υπάρχει παραγωγή αλλά εκμετάλλευση δημόσιου αγαθού? Ποιοι είναι οι στόχοι που θα φέρουν μπόνους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενός κερδοσκοπικού οργανισμού? Κύριε Υπουργέ, έτσι είναι τα πράγματα. Ακούστε λίγο. Στις 9 Τετάρτου του 2024 είχα καταθέσει μια ερώτηση προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι όλη η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε στοιχεία που είχα καταθέσει σε αυτή την ερώτηση. Και θα αναφερθώ διεξοδικά. Φυσικά απάντηση δεν έχω πάρει, θα περιμένω όμως. Αυτή λοιπόν μιλούσε για αυτήν την εταιρεία που είχε αναλάβει τη σύνταξη μελέτης και είχε και τη διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη. Μια διεθνώς αναγνωρισμένη, λέει, γεωργική εταιρεία που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία με μακρά ιστορία στην ανάπτυξη έργων τροπικής καλλιέργειας με έμφαση πρωτίστως στην Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία, σας τα είπα, περί απικίας. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Γουζούρης, σύμβουλος της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Και βεβαίως δεν φαίνεται ότι εκπροσωπεί κανέναν επιστημονικό φορέα, είναι μια εμπορική εταιρεία.
Υπάρχει μία σύμβαση δωρεάς 940.000 ευρώ πλην ΦΠΑ μεταξύ της εταιρείας HBA του Ελληνικού Δημοσίου και του ΝΠΙΟΤΑΔΕΛΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ένωση Τραπεζών. Οι δωρήτριες τράπεζες λοιπόν δεσμεύτηκαν και συνέδρεμαν με αυτό το ποσό για τη μελέτη. Είναι η πρώτη δράση που χρηματοδοτείται από τις 4 συστημικές τράπεζες, έτσι γλιτώσατε, όπως είπαμε, και τον διαγωνισμό. Έχουμε κάνει αίτημα και νομίζω ότι μια σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να το κάνει αποδεκτό. Να παρουσιαστεί η μελέτη αυτή σε κοινή συνεδρίαση με την παρουσία αρμόδιων φορέων και οργανώσεων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων. Προφανώς και αυτό δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί. Δεν καταλαβαίνω πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να κυβερνάτε έτσι. Απαντήσεις δεν δίνετε σε ερωτήσεις. Εδώ μέσα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε και τι σας ρωτάμε. Οι επιτροπές που πριν έρθει το νομοσχέδιο έπρεπε να συνεδριάσουν για να δουν τι είναι αυτή η μελέτη τέλος πάντων. Και να προφανώς να διορθωθούν, προφανώς να γίνουν πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά. Λέω λοιπόν σε αυτή μου την ερώτηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1879 στην Ολλανδία, ειδικεύεται διακήρυξη. Πάλι οι αποικίες, η ζάχαρη και όλα αυτά τα ωραία. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, και αυτό αναφέρεται στην ερώτηση, είναι ότι στο site της εταιρείας αναγράφεται η δήλωση ότι η HVA δεν έχει εμπλακεί ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο στην αποικιακή πρακτική της δουλείας. Δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο για οποιονδήποτε χρήση σκλαβιάς, παιδικής εργασίας ή άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπράβο. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο το αναφέρει. Και βεβαίως υπάρχουν στη μελέτη δεν αναφέρονται οι ομάδες επιστημόνων που συνέταξαν τα κείμενα, ούτε η μεθοδολογία, ούτε η περιγραφή της έρευνας. Και αυτό το γεγονός προκαλεί πολλά ερωτηματικά και καταλήγω σε κάποιες ερωτήσεις που περιμένω κάποια στιγμή να απαντηθούν. Όπως, με ποια επιστημονικά διαπιστευτήρια ανατέθηκε τόσο σοβαρή μελέτη σε ένα φορέα που ιστορικά δεν έχει αποδείξει πως η επιστημονική επάρκεια εμπορικού, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αντικειμένου εκμετάλλευση. Γνωρίζει η κυβέρνηση τα δημοσιεύματα και τις έρευνες που ενοχοποιούν ιστορικά την εταιρεία σε εντατική εκμετάλλευση υγειών στην Αιθιοπία και αλλού? Γιατί η εταιρεία στο site της αναφέρεται στην πρακτική της δουλείας? Ποια ήταν η τελική αμοιβή της εταιρείας? Ποιος ο πλήρης απολογισμός εξόδων? Μέσω ποιας διαδικασίας έγινε η ανάθεση της μελέτης και για τη Θεσσαλία και για την Κρήτη? Η ελληνική κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται τους ελληνικούς επιστημονικούς φορείς για τη σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικής θωράκισης? Και γιατί ήταν η μελέτη διαβούλευση στα αγγλικά? Και αν έχετε διαπιστώσει ότι η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών? Δεν πιστεύω ότι θα απαντηθούν τα ερωτήματα, όπως δεν πιστεύω ότι θα δεχτεί ποτέ ο κ. Υπουργός ότι έχει αναθέσει τη σωτηρία της Θεσσαλίας σε μια εμπορική ιδιωτική εταιρεία και συστήνει έναν ιδιωτικό οργανισμό, ο οποίος έχει κάνει το master plan και το επενδυτικό του σχέδιο πριν ακόμα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέρκα. Επόμενος